Κύριε Παπαναστάση, εδώ έχουμε μία εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, που λέει ότι τα πάμε καλά, προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε και ελέγχουμε την κατάσταση, η οποία είναι πολύ έκτακτη. Και από την άλλη έχουμε και διάφορο κόσμο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε ότι το πάτε όλο λάθος και ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Εσείς τι λέτε? Καταρχάς η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, τίνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και βρισκόμαστε στα πρόθερα μιας κατάρρευσης συνολικής του δημόσιου συστήματος υγείας. Το έκτακτο τώρα αυτής της κατάστασης, δεν έχουμε μείνει χρυσόψαρου, ήδη η πανδημία του κορονοϊού χτύπησε την πόρτα της χώρας μας πριν από ένα χρόνο. Ήταν το πρώτο, το δεύτερο, είμαστε στο τρίτο ή τέταρτο κύμα, δεν ξέρω και πώς ακριβώς μπορεί να μετρηθεί αυτή η κατάσταση. Τουλάχιστον εμείς, σαν κομμουνιστικό κόμμα, από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα τα οποία πραγματικά θα δίνανε μία ανάσα και μία προοπτική στην αντιμετώπιση στον χρόνο, γιατί ήδη η επιστημονική κοινότητα προειδοποιούσε για την έλλειψη και των επόμενων κυμάτων της πανδημίας. Η κυβέρνηση αυτόν τον χρόνο συνειδητά ήταν ενταγμένο στην πολιτική της, δεν τον εκμεταλλεύτηκε και φτάσαμε στο σήμερα. Σήμερα αυτή την κατάσταση, την οποία αν θέλετε έχουμε πολλούς λόγους να εμπιστευτούμε τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας, είναι τιμή τους το ότι είναι συνδικαλιστές, δεν είναι μομφή, δεν είναι βρισιά, και αν θέλετε οι μομφές που ακούστηκαν, οι απαξιωτικές για την συνδικαλιστική τους ιδιότητα εκ μέρους του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κερίδη, δείχνει αν θέλετε και την πολιτική στάση απέναντι στην συλλογική, στην μαζική διεκδίκηση της λύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Αλλά ήθελα να ξαναεπανέλθω πάλι στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ναι. Προσέξτε, μιλάμε για μια πανδημία αυτή τη στιγμή του κορονοϊού, παραβλέποντας και μια άλλη εξέλιξη, ότι έχουμε και μια παράλληλη πανδημία η οποία αφορά όλους όσους στερούνται της αναγκαίας περίθαλψης και θεραπείας από το δημόσιο σύστημα υγείας, οι οποίοι δεν έχουν κορονοϊό. Υπάρχουν χιλιάδες ασθενείς σήμερα οι οποίοι παραμένουν αποκλεισμένοι από τις διαγνώσεις και τις θεραπείες, αφού οι διαδοχικά, οι μεγάλες κλινικές οι οποίες διαθέτουν με και προσωπικό εντάσσονται όλες στην αντιμετώπιση των ασθενών με κορονοϊό. Και ακούσαμε προηγουμένως από την κυρία Ρέτζιου, και αν θέλετε το σημείωσα, γιατί ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, ανατριχιαστικό θα έλεγα, ότι στην Παμακάριστο 5 γιατροί παθολόγοι έχουν στην ευθύνη τους 92 κρεβάτια, από τα οποία τα 12 είναι μονάδες αυξημένης φροντίδας. Αυτή είναι η επιτυχής αντιμετώπιση του κορονοϊού. Στο Ασκληπείο, αντί να υπάρχουν 4 νοσηλευτές, και θέλουμε να εμπιστευτούμε αυτά τα στοιχεία, λέχθηκαν δημόσια εδώ πέρα στην εκπομπή σας, αντί να υπάρχουν 4 νοσηλευτές, κρεβάτια μεθ, υπάρχει ένας νοσηλευτής ανά 4 κρεβάτια. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία, αν θέλετε, είναι αντικειμενική. Την γνωρίζει ο κόσμος, ίσως δεν γνωρίζει αναλυτικά αυτά τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται, αλλά νομίζω πως η εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας αυτή είναι. Mm-hmm. Τώρα, η κυβέρνηση μίλησε για την εφαρμογή ενός σχεδίου, του ειδικού σχεδίου ενίσχυσης του ΕΣΥ. Τι ακριβώς πραγματικά θα κάνει με αυτό η κυβέρνηση? Καταρχάς, εφαρμόζοντας αυτό το ειδικό σχέδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ, αφήνει στο απειρόβλητο και ανενόχλητους τους μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας, οι οποίοι λες και ζούμε σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες, αξιοποιούν τα χάλια τα οποία έχει οδηγηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, και δεν ευθύνεται εδώ πέρα να το πούμε γι' αυτό μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίοι επιχειρηματίες mm-hmm. της ιδιωτικής υγείας θησαυρίζουν σε βάρος του λαού. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν νομίζω ότι είναι σημαντικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν περιορίζεται, όπως πολλές φορές κατηγορείται, σε μια
σπήρα κριτική για αυτά τα θέματα. Κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Και αυτές οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν είναι, όπως επίσης μας κατηγορούν και δεν το κάνουν τυχαία, ότι παραπέμπουμε στη δεύτερη παρουσία. Μιλάμε για σήμερα. Αυτές οι προτάσεις μας είναι εφαρμοστές σήμερα. Και είπαμε να επιτάξει στο λεκανοπέδιο, που αν θέλετε βρίσκεται και σε μια έκσταση, τα ιδιωτικά νοσοκομεία, το Μετροπόλιταν, το ΙΑΣΟ, το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, το Υγείας, το Ιατρικό Κέντρο, χωρίς, και το τονίζουμε αυτό, χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών τους, για να προσθεθούν μέσω αυτής της επίταξης και άλλες ειδικές κλίνες και διαγνωστικά εργαστήρια για τις ανάγκες των ασθενών. Δεύτερον, να ενταχθούν αυτές οι μονάδες σήμερα, απόψε το βράδυ, στο σύστημα εφημερίας και νοσηλείας ασθενών COVID και μη COVID. Όλοι οι γιατροί, αναφέρθηκε νομίζω και από την κυρία Ρέτζιου ή τον κύριο Ρίζο, δεν είμαι σίγουρος ποιος το είπε, όλοι οι γιατροί που έχουν πτυχίο ιατρικής και τίτλο ειδικότητας και είναι υποψήφοι για θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, να διοριστούν με κατεπίγουσες διαδικασίες. Επίσης, για τους... Ναι. Οι γιατροί οι οποίοι είναι σε λίστα αναμονής για ειδικότητα, να ξεκινήσει άμεσα η ειδικότητά τους, η δίκευσή τους. Αυτά είναι στοιχεία, ξαναλέω, που μπορούν να εφαρμοστούν σήμερα.